Σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης στρέφονται αρκετοί καταναλωτές προκειμένου να ζεστάνουν τα σπίτια τους εν ώψη και του νέου κύματος κακοκαιρίας. Περιζήτητα είναι φέτος τα καυσόξυλα της Κρήτης λόγω της ουχτερής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, με τον Μπάμπη Λεκάκη να διαβλέπει ελλείψεις στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς τα καύσιμα, το πετρέλαιο συγκεκριμένα, έχει εκτιναχθεί η τιμή του, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να ζητούν ξύλα. Αυτό παρουσιάζει προβλήματα βέβαια στην αγορά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Κρήτη δεν υπάρχουν αρκετά δάση έτσι ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη υλοτομία. Ελεγχόμενη υλοτομία υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια, αλλά πιθανόν σε 10 μέρες, γιατί είναι ένα υλικό το οποίο είναι και ογκώδες για να μπορέσει να μεταφερθεί, πιθανόν σε 10 μέρες να υπάρχουν ελλείψεις που έχουν παρουσιαστεί και το προηγούμενο διάστημα. Και στο Ηράκλειο καταγράφεται μεγάλη ζήτηση στην αγορά καυσόξυλων, με τις τιμές να κυμαίνονται 130 με 140 ευρώ το κυβικό. Με αποτέλεσμα και η τιμή στα καυσόξυλα να παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 20 με 25%. Οι έμποροι σε αυτό το κομμάτι λένε ότι προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά λόγω και της ζήτησης που υπάρχει, αλλά δυστυχώς το κόστος το μεταφορικό δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια έτσι ώστε να μειώσουν τις τιμές. Η πτώση της θερμοκρασίας βοήθησε έστω και για λίγο την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, με τους καταναλωτές να αγοράζουν πολύ μικρές ποσότητες για να ζεσταθούν. Έχει αυξηθεί τις τελευταίες 2-3 μέρες και ο λόγος είναι καθαρά ο καιρός, επειδή έχει πέσει η θερμοκρασία και ο κόσμος αναζήτησε την ζεστασιά του, οπότε απευθύνθηκε στα πρατήρια για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Περίπου στα 250 λίτρα, 200 λίτρα, 150 λίτρα. Η τιμή αυτές τις ημέρες κυμαίνεται από 1,24, 1,25 έως 1,26, 1,27. Περίπου 2 λεπτά είναι μία πτώση. Δεν είναι σύμμαχός μας σε αυτό το κομμάτι τιμή. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστούμε να είναι σύμμαχος ο καιρός σε αυτό το κομμάτι.